το Μεσανατολικό μαζί με το θέμα της Ουκρανίας και από οικονομικής πλευράς το ζήτημα των επιτοκίων ήταν αυτά τα οποία δέσποσαν στην χθεσινή, στην ουσία πρώτη ημέρα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός. Και μιας και μιλάγαμε για Μέση Ανατολή, να πούμε ότι είχαμε και πάνω σε αυτό το θέμα κάποιες ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η μία ήταν οι προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς ΗΠΑ. Είχαμε επαφές του Τζακ Σάλιβαν, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, προκειμένου να υπάρξει κάποια συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Και νομίζω η πιο σημαντική από πολιτικής πλευράς παρέμβαση στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ήταν αυτή του Σαουδάραβα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι έτοιμο να αναγνωρίσει το Ισραήλ, εφόσον όμως δημιουργηθεί πρώτα Παλαιστινιακό κράτος. Θυμίζω ότι Ισραήλ και Σαουδική Αραβία βρισκόντουσαν σε φάση εξομάλυσης των διπλωματικών τους σχέσεων μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, η επίθεση της Χαμάς και ο πόλεμος που ακολούθησε στη Γάζα, στην ουσία ακύρωσε τις προσπάθειες αυτές. Άλλωστε φαίνεται πως ήταν και ένας από τους διακηρυγμένους στόχους της Χαμάς να μπλοκάρει τις προσπάθειες που καταβάλλονται με αμερικανική μεσολάβηση εξομάλυσης των σχέσεων του Ισραήλ, κυρίως με τα κράτη της περιοχής του Περσικού κόλπου, με κάποια από τα οποία ήδη έχει συνάψει με τις προηγούμενες συμφωνίες του Αβραάμ διπλωματικές σχέσεις. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ένα από τα άλλα μεγάλα θέματα που δέσποσε στις χθεσινές συζητήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είχαμε παρέμβαση του ίδιου του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χρησιμοποίησε το βήμα του Φόρουμ για να επιτεθεί κατά του Ρώσου ομολογού του, του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είπε ότι ενσαρκώνει τον πόλεμο. Ζήτησε φυσικά περισσότερα όπλα από τη Δύση για να μπορέσει στην ουσία να βγει από αυτό το τέλμα. Εδώ και πολύ καιρό θα λέγαμε ότι το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας δεν έχει μετακινηθεί και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ένα είδος πόλεμου φθοράς. Χαρακτήρισε τον Πούτιν αρπακτικό, το οποίο δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί από ενδεχόμενο πάγωμα της σύραξης. Είναι και αυτό μια έμεση, θα έλεγα, μομφή προς κάποιες δυτικές χώρες που πιστεύουν ότι πρέπει να παγώσει εκεί η σύραξη. Μάλιστα αναφέρει και στις προηγούμενες αποτυχίες της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει η ένταση που υπήρχε ήδη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το 2014, και ότι, όπως είπε, ο Πούτιν επιχειρεί να κάνει κανονικότητα τις μαζικές εκτοπίσεις στα εξοπεδωμένα χωριά και πόλεις. Τώρα, ο Ζελένσκι με την ευκαιρία του Οικονομικού Φόρουμ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας της Ουκρανίας με επενδύσεις. Είχε προηγουμένως επαφές με μεγάλα στελέχη επενδυτικών τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της τράπεζας JP Morgan, τον Jamie Dimon, με την BlackRock, με περίπου 100 διευθυντικά στελέχη τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Και να πούμε με την ευκαιρία αυτή ότι η ουκρανική οικονομία δείχνει να πήγε καλύτερα το 2023, να μένεται ανάπτυξη 5% μετά τη βουτιά που είχε κάνει σχεδόν 29% το 2022. Η ουκρανική κυβέρνηση για φέτος έχει βάλει στόχο ανάπτυξης 4,6%. Αυτά λοιπόν ως προς τις, θα λέγαμε, τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα που απασχόλησαν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.